Καθώς γυρίζουμε το χρόνο πίσω, όταν το βίντεο ήταν αναλογικό και δούλευαν με κασέτες. Εγώ τότε δεν είχα ακόμα περπατήσει. Από τον κύκλο του Αργά στον Αντένα το 1996, η πληθωρική σε χιούμορ και αισθήματα Σπεράτζα Βρανά τα λέει όλα στο δημιουργό του φορμάτ, τον Νίκο Μαστοράκη. Λέγαμε λοιπόν, Σπεράτζα, ναι, γιατί έτσι αισθάνομαι, ότι αφήσαμε μια κουβέντα μισοτελειωμένη στη μέση και τη συνεχίζουμε σήμερα. Εσείς τον καιρό που κάνατε τις επιθεωρήσεις, ακόμα και τα μπουλούκια στην επαρχία, ακόμα και τις ταινίες που εκείνο τον καιρό όλοι οι κριτικοί τις χαρακτηρίζαν μπαλαφάρες και που τώρα αποτελούν κουλτούρα. Καταλαβαίνατε τι κάνατε. Αποτελούν κουλτούρα. Αποτελούν κουλτούρα. Εγώ τις λατρεύω πάντως. Για μένα κουλτούρα είναι αυτό που το βλέπει και το ξαναβλέπει και το ξαναβλέπει ο κόσμος. Περνάνε οι γενιές και κοινωμένοι. Ναι. Αλλά καταλαβαίνατε τι κάνατε ή κάνατε απλώς μεροκάματο. Δεν καταλαβαίναμε καθόλου. Εγώ ειδικά έκανα μεροκάματο. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε, έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες. Αλλά επειδή δεν ήμουν ενζενή, δεν ήμουν κοριτσόπουλο, κοριτσάκι. Κοριτσόπουλο ήμουν στην ηλικία. Κοριτσάκι δεν ήμουν. Κοριτσάκι στην εμφάνιση δηλαδή. Στην εμφάνιση. Ούτε στη φωνή. Ούτε στη φωνή, ούτε στην εμφάνιση. Θυμάμαι την πρώτη ταινία που έκανα, το Έλα στο Θείο. Έκανα μία έτσι μάγκισσα, ελανιαρίτσα, ας πούμε. Εκεί που είπα και το περίφημο «Θα σε κάνω εγώ αλογάκι για μαγκανοπήγαδο» του Σταυρίδη. Ήταν η πρώτη μου ταινία αυτή. Ούτε δεν καταλάβαινα. Όμως εγώ πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Στο κινηματογράφο πήγαινα γιατί μου έδινε λεφτά τα οποία ξόδευα στο θέατρο. Γιατί όμως τα ξόδευες στο θέατρο, δεν ξόδευατε λεφτά, παίρνατε λεφτά. Όχι, για εμάς τις γυναίκες, ναι, ειδικά για μένα που ήμουν το νούμερο στολίδι, εγώ ξοδευόμουν, μάζευα όλα τα λεφτά του χειμώνα και πληρωνόμουν σε πληροφορό πάρα πολύ καλά. Και την άνοιξη έτρεχα στο Παρίσι και αγόραζα λοιπόν φτερά και πούπουλα και να παγέτες και να τούτα και να τα λέω για να ντυθώ ωραία στη σκηνή. Αυτά δεν έπρεπε να τα αγοράζει το θέατρο. Όχι, όχι, όχι. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα δηλαδή, γιατί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνεις, της κυρίας Ντενίση τα ρούχα και τα σκηνικά και όλα τα πράγματα τα αγοράζει ο επιχειρηματίας. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που με φώναξε ο Μπουρνέας και είπε ότι τα λεφτά που θα παίρνεις θα είναι καθαρά και δεν θα ξοδεύεις, θα σε ντύνω εγώ. Λέω, και πού θα με ντύνεις, απάνω στο συνεργείο που είχε πάνω από το Ακρόπολο? Α, όχι, εγώ δεν ντύνομαι εκεί. Τέλος πάντων, του απέσπασα την συμφωνία. Δηλαδή, κάναμε μια ειδική συμφωνία να ντύνομαι στον Κουδούνι, ναι μεν, αλλά να αγοράζω ό,τι φάσματα ήθελα μαζί με τη Ρία Κόνη που ήταν τότε σκηνογράφος και μας έφτιαχνε τα κοστούμια και παρόλα αυτά ξοδευόμουν ακόμα. Βέβαια πια τα περισσότερα μου λεφτά τα άφαγα δεκαετία 50-48, ξεκίνησα μέχρι και το 66 που έφυγα από το Ακροπόλ, σχεδόν ντυνόμουν μόνη μου δηλαδή. Ήταν όμως πολύ ωραίες δεκαετίες, πολύ ωραίες εποχές, πολύ για ωραία, να τρώει κανείς τα λεφτά του, έτσι δεν είναι? Όσοι είχαν λεφτά εκείνο τον καιρό, γιατί μιλάς για 48 που η Ελλάδα έβγαινε από τον πόλεμο και τον εμφύλιο και τις καταστροφές και ξανά βρίσκει τον εαυτό της πολύ σιγά και πολύ αργά και που εμείς όλοι είμαστε φτωχοί. Νίκο μου, θα σου πω κάτι. Εγώ πίναγα από το 40 που έγινε ο πόλεμος μέχρι το 52. Δεν σου φαινόταν καθόλου στην οθόνη, γλυκιά μου, τροφαντό ήσουν. Τροφαντούλη. Ήμουνα τότε τροφάντιο ή τροφαντούλη και τώρα είμαι σινεμασκόπ. Με πίναγα, γιατί όλα μου τα λεφτά τα έδινα στα ρούχα. Και πολλές φορές πήγαινα νωρίς στο θέατρο και, για να παραγγείλω δυο αυγά μάτια και ένα λουκάνικο, θυμάμαι, να μπορέσω να στερώσω τα πόδια μου δυο παραστάσεις κάθε μέρα. Όλη μέρα ήμουν νηστικιά. Δεν είχα να φάω. Εννοείς ότι τόσα καψούρια άντρες μαζί σου δεν σε τάιζαν? Α, όχι, δεν ήμουν των ανδρών εγώ. Τι ήσουν, των γυναικών? Όχι, αλλά είχα πάντα ένα δεσμό. Και μιλάμε για τη συγκεκριμένη εποχή. Ο δεσμός που είχα ήταν ένας άντρας εκτός νόμου, ο Μάρκος. Μέσα στο βιβλίο τα γράφω, άλλωστε εξαφανίζομαι μόνη μου. Εκτός νόμου. Γιατί να ντρέπω? Δεν ντρέπομαι γιατί το παρελθόν μου. Τη σημερινή σου σοφία θα ήθελες να την είχες τότε που είχες το κορμί, τις καμπύλες και τη λάμψη? Όχι. Όχι. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί θα χανα αυτό που είχα τότε. Και τον αυθορμητισμό και τον αυθορμητισμό και πολλά άλλα που δεν τα έχω τώρα.